Σου. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω! Ελπίζω να έχεις ετοιμαστεί για άλλο ένα συναρπαστικό ταξίδι στη χώρα των γνώσεων. Η μέρα είναι ηλιόλουστη και έτσι θα πάμε στο πάρκο. Υπάρχει ένα φουσκωτό κάστρο εκεί για να παίξουμε. Τι λες; έρχεσαι κι εσύ μαζί μα! Υπάρχει ένα φουσκωτό κάστρο στο οποίο χοροπηδάμε πάνω-κάτω. Αναρωτιέμαι ποιο μπορεί να πηδήξει πιο ψηλά. Εγώ! η Φιφή, ο Ζήσης ή η Σίση. Θα πηδήξω τόσο ψηλά που μπορεί να φτάσω το φεγγάρι. <laughs> Έλα να δεις. Ιούπι! 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 Διασκεδάζεις Φιφή. Ναι Σίση! Ιούπι! Η μέρα είναι ηλιόλουστη και έτσι ήρθαμε στο πάρκο υπάρχει ένα φουσκωτό κάστρο που όταν ανέβεις πάνω του μπορείς να χοροπηδάς. Βιαστείτε παιδιά, θέλω να κάνω και εγώ. <χωρίς> <χωρίς> Μιμή, τι λες για ένα παγωτό όσο θα περιμένουμε να τελειώσουν η Φιφί και ο Ζήσης? Ωραία ιδέα, Σίση! Κάνει τόση ζέστη που ένα λαχταριστό δροσιστικό παγωτό είναι ό,τι πρέπει! Ιωπί! Θα παραγγείλω! Σας παρακαλώ, μπορώ να έχω ένα χωνάκι βανίλια και... Φράουλα σε παρακαλώ, Σίση! Και ένα φράουλα! Ω, Σίση, μπορείς να μου πάρεις ένα παγωτό σοκολάτα, σε παρακαλώ! Ζήσι, χοροπηδάς πάνω κάτω! Δεν μπορείς ταυτόχρονα να τρως και παγωτό! Mm -hmm βάζω στοίχημα ότι εγώ θα μπορούσα. Σχεδόν τελείωσα με τα χοροπηδητά. Χρειάζομαι ένα παγωτό μετά από όλη αυτή τη γυμναστική. Μπορείς να πάρεις ένα αφού κατέβεις. Αν σου πάρω τώρα ένα, μπορεί να λιώσει πρωτού κατέβεις από το κάστρο. Μάλλον. Oh! Είσαι καλά, Φιφί. Προσγειώθηκα στον αγκώνα μου. <laughs> Άρχισα να ζαλίζομαι με όλα αυτά τα χοροπηδητά! Μάλλον πρέπει να αφήσει τη Σύση και μένα να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Εσύ έχεις πάει ποτέ σε κάστρο που μπορείς να χοροπηδάς. Κάνε κλικ τριγύρω για να δεις τι μπορείς να βρεις ή κάνε κλικ πάνω μας για να παίξεις τα παιχνίδια μας. Θέλεις να παίξουμε το παιχνίδι μου με τους αριθμούς που χοροπηδάνε. Πρέπει να μετράς ανά δύο, τρία, τέσσερα και πέντε και συγχρόνως να χοροπηδάς. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις το παιχνίδι χοροπηδητά. Πάμε να παίξουμε το καταπληκτικό παιχνίδι μου με τους αριθμούς. μαζί μου στο φουσκωτό κάστρο. Έχω ένα παιχνίδι με αριθμούς που μπορούμε να παίξουμε χοροπηδώντας. Κάθε φορά που θα χοροπηδάω θα μετράω ανά δύο, 3, 4 ή πέντε. Πρώτα όμως θέλω να μάθω πώς θα πηγαίνεις με τους αριθμούς. Αν ξέρεις να μετράς ανά 2 και ανά πέντε, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν ξέρεις να μετράς ανά τρία και ανά τέσσερα, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Τέλεια! Όταν με βοηθήσεις να μετρήσω πέντε αριθμούς με δύο διαφορετικούς τρόπους, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Είμαι έτοιμος για χοροπηδητά. Αυτήν τη φορά θα μετράω αναδύο. Εγώ θα πω τον πρώτο αριθμό και εσύ πρέπει να διαλέξεις τον επόμενο. Δύο. Πόσο μας κάνει 2 συν δύο? Συνδύο? κάνε κλικ στον επόμενο αριθμό που πρέπει να πω. Αυτό είναι! Δύο, τέσσερα, ποιος είναι ο επόμενος αριθμός που πρέπει να πω? Μπράβο σου! Δύο, τέσσερα, έξι, ξέρεις ποιος αριθμός ακολουθεί! Δύο, τέσσερα, έξι, οκτώ. Διάλεξε τον επόμενο αριθμό. Τέλεια! Δύο, τέσσερα, έξι, οκτώ, δέκα. Τώρα, ποιος είναι ο επόμενος αριθμός? 2, Δύο, τέσσερα, έξι, οκτώ, δέκα, δώδεκα. Μέτρησες αλάνθαστα τους αριθμούς. Ας πάμε παρακάτω. Ποιος είναι ο χειρότερος τρόπος να χοροπηδάει κανείς σε ένα φουσκωτό κάστρο με παπούτσια ποδοσφαίρου. Αυτή τη φορά θα μετράω ανά πέντε. Εγώ θα πω τον πρώτο αριθμό και εσύ πρέπει να διαλέξεις τον επόμενο. Πέντε. Πόσο μας κάνει πέντε συν πέντε. Κάνε κλικ στον επόμενο αριθμό που πρέπει να πω. Τέλεια! Πέντε. Δέκα. Ποιο είναι ο επόμενο αριθμό που πρέπει να πω. Μπράβο σου! Πέντε, δέκα, δεκαπέντε. Ξέρεις ποιο αριθμό ακολουθεί. Αυτό είναι. 5, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι. Διάλεξε τον επόμενο αριθμό. Μπράβο σου! 5 10 15 20 25 Τώρα, ποιος είναι ο επόμενος αριθμός? Αυτό είναι! 5 10 15 20 25 30 Τέλεια! Ολοκλήρωσες δύο φανταστικές σειρές αριθμών! Επειδή με βοήθησες τόσο πολύ με τους αριθμούς Σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ! <laughs> ίσως πρέπει να καθίσεις λίγο. Και να χάσω άλλον ένα γύρο στο φουσκωτό κάστρο. Μίμη, κοίταξέ με. Θα κάνω μια κολοτούμπα. Σίσι. <laughs> Ήταν λίγο χάλια μου φαίνεται. Μίμι, δεν θα έπρεπε να τρως παγωτό πάνω στο φουσκωτό κάστρο. Είμαι εντάξει, Ζήση. Μπορώ να χοροπηδάω και συγχρόνως να γλύφω το παγωτό μου. Ουπς, το παγωτό μου! Α! Λίστρησαν <Γιστρυσαν> στο παγωτό! Το ήξερα ότι το παγωτό εδώ πάνω ήταν κακή ιδέα. Συγγνώμη, Ζήση. Ήθελα να κάνω τον άξυπνο. Λοιπόν, καλύτερα να καθαρίσεις αυτά τα χάλια για να μην γλιστρήσουν και τα άλλα παιδιά, Μίμη. Ω, oh, oh, oh. λερώθηκα με παγωτό ακόμα και στον ποπό μου. Τι χάλια! Λοιπόν, υπάρχει άφθονο παγωτό για να φάμε. Θα πάρω άλλο ένα. Θέλεις να ρίξεις άλλη μια ματιά τριγύρω ή να παίξεις τα παιχνίδια μας. Τι ωραία μέρα για να βγει κανείς έξω! Είναι ο καλύτερος καιρός για παγωτό! Μπορείς να παίξεις το παιχνίδι μου με τα παγωτά και τις γρανίτες! Πρέπει να ταιριάξει χωρίς να χάσεις χρόνο μια λέξη που περιγράφει ένα χρώμα με μια χρωματιστή γρανίτα. Έλα στο καταπληκτικό λίχουδο παιχνίδι μου. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις το παιχνίδι χρωματική συμφωνία. Ας παίξουμε το παιχνίδι μου με τα χρώματα. Ετοιμάστηκες. Πώς τα πας με τις λέξεις που περιγράφουν χρώματα? Πιστεύεις ότι μπορείς να διαβάσεις τις λέξεις μπλε, κόκκινο, κίτρινο και πράσινο γρήγορα? Στο παιχνίδι μου πρέπει να ταιριάξει τη λέξη που περιγράφει ένα χρώμα με το χρώμα που έχει ένα φρούτο, ένα παγωτό, μια γρανίτα ή κάτι άλλο από το καροτσάκι. Άσε με να σου δείξω! Να ένα κίτρινο παγωτό και η λέξη κίτρινο. Επειδή αυτά τα δύο ταιριάζουν, πρέπει να κάνεις κλικ σε αυτό το κουμπί. Να ένα κόκκινο παγωτό ξυλάκι και η λέξη πράσινο. Επειδή αυτά τα δύο δεν ταιριάζουν, πρέπει να κάνεις κλικ σε αυτό το κουμπί. Πριν αρχίσεις, θέλω να ξέρω πόσο γρήγορα μπορείς να παίξεις. Αν χρειάζεσαι λίγο χρόνο για να διαβάσεις τις λέξεις που περιγράφουν τα χρώματα, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως είσαι σύμφωνα στην ανάγνωση, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Όταν κάνεις 10 σωστές επιλογές, θα κερδίσεις ένα κομμάτι του παζλ. Λοιπόν, Ετοιμάσου να παίξει. Ζήτω. Α συνεχίσουμε. Τα πηγαίνει πολύ καλά. Συνέχισε έτσι. Τα πηγαίνει πολύ καλά. Συνέχισε! Πω, πω! <συνέχισε> Α! Συνέχισε έτσι! <συνέχισε> Θέλω χίλι. Συνέχισε έτσι. Συνέχισε. Ας συνεχίσουμε έδωσες δέκα σωστές απαντήσεις. Επειδή τα πήγες τόσο καλά με τα χρώματα, σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. <Κι> Μου κάνει εντύπωση που μπορείς και χοροπηδάς μετά από όλο αυτό το παγωτό που έφαγε ζήσει. <Κι> Ο Ζήση έφαγε δύο παγωτά. Αν φάει άλλο ένα, θα σκάσει το φουσκωτό κάστρο. Θα ανέβει ακόμα μια φορά στο κάστρο, Ζήση. Όχι σήμερα. Έχει πολύ ζέστη για χοροπηδητά. Θέλω να βρω ένα μέρο να δροσιστώ. Μπορούμε να πάμε για μπάνιο αργότερα. Ωραία ιδέα, Φιφί. Κι εγώ θέλω να πάω για μπάνιο. Θα πεταχτώ στο σπίτι να βάλω το μαγιό μου. Αχ. Τι συμβαίνει, Ζήση? Μάλλον δεν του αρέσει το κολύμπι. Δεν είναι αυτό. Δεν αισθάνομαι καλά. Με όλο το παγωτό που έφαγα και τα χοροπηδητά, με πονάει η κοιλιά μου. Αχ, Ζήση, καλύτερα να σταματήσεις τότε. Θα σου πω ένα αστείο που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα, Ζήση. Τι είναι, Μίμη? Ποιο είναι το πιο φουσκωτό ζώο στον κόσμο. Ε... Ένα γεμιστό κοτόπουλο. Ε... Λυπάμαι, Ζήση. Τόσο άσχημο ήταν το αστείο μου. Όχι, Μίμη, είχε πλάκα. Αλλά καλύτερα τώρα να σταματήσω να χοροπηδάω. Τι φοβερή ακάδα έχει σήμερα. Ελπίζω κι εσύ να περνάς φοβερά! Κάνε κλικ τριγύρω για να παίξεις τα παιχνίδια μας και να δεις τι φοβερές εκπλήξεις σε περιμένουν! Σήμερα έχει λιακάδα και ζέστη. Ο τέλειος καιρός για τις καμήλες! Στο παιχνίδι μου μπορείς να γνωρίσεις τα ζώα που ζουν σε ζεστά κλίματα και τα ζώα που ζουν σε ψυχρά κλίματα. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου με το περιβάλλον των ζώων. Ας περάσουμε χοροπηδώντας το παιχνίδι μου. Γεια σου. Θέλεις να μάθεις για τα διαφορετικά μέρη που ζουν τα ζώα. Μερικά ζώα ζουν σε πολύ ζεστά ηλιόλουστα μέρη, ενώ άλλα προτιμούν τα χιόνια και τον πάγο. Τα μέρη που ζουν τα ζώα ονομάζονται φυσικό περιβάλλον. Στο παιχνίδι μου πρέπει να ταιριάξει τα ζώα με το φυσικό περιβάλλον τους. Υπάρχουν τρία ζώα τα οποία πρέπει να τοποθετήσεις σε κάθε φυσικό περιβάλλον. Κοίταξε την εικόνα στο κέντρο και μετά διάλεξε τα ζώα που νομίζεις ότι ζουν εκεί. Κάνε κλικ και σύρε κάθε ζώο στην εικόνα. Αν κάνεις λάθος, το ζώο θα επιστρέψει εκεί που ήταν και θα πρέπει να ψάξεις για κάποιο άλλο. Πρέπει να βάλεις στο φυσικό περιβάλλον τους εννιά ζώα. Γι' αυτό καλύτερα να ξεκινήσεις. Όταν βάλεις όλα τα ζώα στο φυσικό περιβάλλον τους, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Να το μέρος στο οποίο πρέπει να τοποθετήσεις τρία ζώα. Αυτός είναι ο Βόρειος Πόλος. Κάνει τόσο κρύο εδώ που η θάλασσα παγώνει. Μερικά ζώα δεν ενοχλούνται από αυτό το παγωμένο καιρό, ενώ άλλα πηγαίνουν σε πιο ζεστά μέρη μέχρι την άνοιξη. Αυτή είναι μια αρ... Αυτή είναι μια πολική αρκούδα. Η πολική αρκούδα είναι λευκή, όπως και το κατάλευκο σπίτι της. Όταν κάνει πολύ κρύο, η πολική αρκούδα σκάβει μια φωλιά για να χωθεί μέσα και να ζεσταθεί. Μπορείς να βρεις άλλο ένα ζώο που ζει εδώ. Αυτή είναι μια αρκτική αλεπού. Πολύ σωστά! Η μακριά και ζεστή γούνα της Αρκτικής Αλεπούς αλλάζει από καφέ το καλοκαίρι σε λευκή το χειμώνα για να κρύβεται καλά όταν κυνηγάει. Μπρρρ, νομίζω ότι θα χρειαζόμουν το μάλινο κασκόλ και τα γάντια μου για να ζήσω σε αυτό το παγωμένο μέρος. Πρέπει να τοποθετήσεις μόνο άλλο ένα ζώο σε αυτό το φυσικό περιβάλλον. Αυτή είναι μια φώκια. Τέλεια! Η φώκια έχει ένα πολύ παχύ στρώμα λίπους, το οποίο την προφυλάσσει από το κρύο στα παγωμένα νερά της Αρκτικής. Πώς λέγεται ένα βουνό από παγωτά? Παγόβουνο! έβαλε τα τρία πρώτα ζώα στη θέση τους. Τώρα είναι ώρα να τοποθετήσεις στο φυσικό περιβάλλον τους τα επόμενα τρία. Να το μέρος στο οποίο πρέπει να τοποθετήσεις τρία ζώα. Αυτή είναι μια ζούγκλα. Εξαιτία της πολλής βροχής που πέφτει αναπτύσσονται πολλά φυτά και δέντρα. Υπάρχουν τόσα πολλά δέντρα, ώστε τα ζώα που ζουν στο περιβάλλον της ζούγκλας είναι πιθανό να μην δουν ποτέ τον ήλιο. Μπορείς να βρεις ένα ζώο που ταιριάζει εδώ. Αυτός είναι ένας βραδύπους. Μπράβο! Ο βραδύπους είναι ένα πολύ αργό ζώο κοιμάται έως 20 ώρες την ημέρα πάνω στα κλαδιά των δέντρων της ζούγκλα. Μπορείς να βρεις άλλο ένα ζώο που ζει εδώ. Αυτός είναι ένας παπαγάλος. Πολύ σωστά! Ο πολύχρωμος παπαγάλος πετάει από κλαδί σε κλαδί ψάχνοντας φρούτα για να τραφεί. Είναι ένα πολύ χαροπόπουλι της ζούγκλας. Στη ζούγκλα θα καθόμουν κάτω από τα δέντρα για να προστατευτώ από τον καυτό ήλιο. Πρέπει να τοποθετήσεις μόνο άλλο ένα ζώο σε αυτό το φυσικό περιβάλλον. Αυτός είναι ένας τάπυρος. Τέλεια! Ο Τάπυρος χρησιμοποιεί την αστεία μακριά του μύτη για να βρει την τροφή του μέσα στους δάμνους της ζούγκλας. Τρία ακόμα ζώα βρίσκονται στο σπίτι τους. Μας μένουν τρία ακόμα. Να το μέρος στο οποίο πρέπει να τοποθετήσεις τρία ζώα. Αυτή είναι μια έρημος. Έχει πολύ ζέστη κατά τη διάρκεια της ημέρας και πολύ παγωνιά τη νύχτα. Μερικές φορές μπορεί να κάνει χρόνια να βρέξει. Έτσι τα φυτά και τα ζώα που ζουν εκεί πρέπει να μπορούν να αντέξουν χωρίς νερό για πολύ καιρό. Μπορείς να βρεις ένα ζώο που ταιριάζει εδώ. Αυτή είναι μια σάβερα. Πολύ σωστά! Αυτή η σαύρα έχει φολιδωτό δέρμα. Τρέχει γρήγορα πάνω στην άμμο και οι κινήσεις της θυμίζουν ψάρι που κολυμπάει στο νερό. Μπορείς να βρεις άλλο ένα ζώο που ζει εδώ. Μπράβο! Η Καμίλα είναι καλά προστατευμένη στη ζεστή έρημο. Έχει μια καμπούρα στην οποία αποθηκεύει λίπος για ενέργεια, μακριές γυριστές βλεφαρίδες που την προστατεύουν από την άμμο και παχιά φρύδια που προστατεύουν τα μάτια της από τον ήλιο. Θα χρειαζόμουν πολύ αντιλιακό αν ζούσα εδώ. Πρέπει να τοποθετήσεις μόνο άλλο ένα ζώο σε αυτό το φυσικό περιβάλλον. Αυτός είναι ένας λαγός της ερήμου. Τέλεια! Ο λαγός της ερήμου έχει πιο μεγάλα αυτιά από τους άλλους λαγούς για να μπορεί να αποβάλει από αυτά περισσότερη θερμότητα. Αυτό βοηθάει το λαγό να μην ζεσταίνεται κάτω από τον ήλιο. «Πώς λέγονταν οι τεράστιες άβρες που έζησαν στη γη πριν από πάρα πολλά χρόνια» «Δινόσαυροι» «Συγχαρητήρια! Έβαλες όλα τα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον» Μια που ξέρεις τόσα πολλά για το φυσικό περιβάλλον των ζώων, σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. <Ρι> Mmm, φράουλα! Μια ζεστή ημέρα σαν κι αυτή πρέπει να βάλεις σαγιονάρες και αντιλιακό. Στο παιχνίδι μου πρέπει να διαλέξεις τα πράγματα που χρειάζεσαι ανάλογα με τον καιρό που κάνει. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το τρελό παιχνίδι μου με τον καιρό. Τι καιρό κάνει σήμερα? <Για> Γεια σου! Καλώς ήρθες στο παιχνίδι μου για τον καιρό! Να το σπίτι του καιρού! Σκοπός του είναι να σου λέει τι καιρό κάνει κάθε μέρα! Η εικόνα ανάμεσα στις δύο πόρτες δείχνει αν έχει ήλιο, αν βρέχει ή αν χιονίζει αν διαλέξεις όποιο αντικείμενο χρειάζεται για κάθε καιρό μέσα από το σπίτι θα εμφανιστεί ένας άνδρας ή μια γυναίκα με τα σωστά ρούχα. Πρώτα πρέπει να κοιτάξεις την εικόνα ανάμεσα στις δύο πόρτες για να δεις τι καιρό κάνει. Μετά κοίταξε τα διάφορα αντικείμενα γύρω από το σπίτι. Θέλω να κάνεις κλικ σε τέσσερα αντικείμενα που μπορεί να χρειαστείς με αυτό τον καιρό. Αν έχεις δίκιο, ο άνδρας ή η γυναίκα θα βγουν από το σπίτι φορώντας τα σωστά ρούχα. Όταν ντύσεις σωστά τον άνδρα και τη γυναίκα για δύο διαφορετικά είδη καιρού, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Ωραία λοιπόν! Ας ρίξουμε μια ματιά στα πράγματα που χρειάζονται για αυτό τον καιρό. Πολύ σωστά! Αυτή η ομπρέλα θα σε προφυλάξει από τη βροχή. Μένουν ακόμα τρία. Συνέχισε! Πολύ σωστά! ένα ζευγάρι γαλότσες για να πλατσουρίζει τις λακούβες. Έχεις να βρεις άλλα δύο. Ποιο παγωτό πάει πιο ψηλά. Ο πύραυλος. <laughs> Πολύ σωστά. Δεν θα βραχεί καθόλου με αυτό το αδιάβροχο, καθώς είναι φτιαγμένο από υλικό που εμποδίζει το νερό να το διαπεράσει. Έχεις να βρεις άλλο ένα. Σωστά μάντεψες. Ένα αδιάβροχο καπέλο θα κρατήσει το κεφάλι σου στεγνό όταν βρέχει πολύ δυνατά. Βρήκες όλα όσα χρειάζονται για το βροχερό καιρό. Κάποιος έρχεται να σε δει. Μπορείς να μαντέψεις τι χρειάζεται να φορά κανείς με αυτό τον καιρό. Σωστά μάντεψες! Ένα μακρύ ζεστό παλτό προφυλάσσει από τον παγωμένο αέρα. Μένουν ακόμα τρία. Συνέχισε! Πολύ σωστά! Ένα μεγάλο μάλινο κασκόλ για να τυλίξεις το λαιμό σου και να προφυλαχτείς από τον παγωμένο αέρα. Έχεις να βρεις άλλα δύο. Πολύ σωστά! Ένα ζευγάρι μπότες για να ζεσταθούν τα παγωμένα πόδια. Έχεις να βρεις άλλο ένα. Σωστά μάντεψες! Όταν χιονίζει, ένας μάλινος σκούφος κρατάει το κεφάλι σου ζεστό. Βρήκες όλα τα πράγματα που χρειάζονται όταν χιονίζει. Κάποιος βγαίνει έξω να σε δει. Θαυμάσια! Τα πας περίφημα με τον καιρό. Σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. Θέλεις να διασκεδάσεις κι άλλο παίζοντας με τον καιρό. Κάνε κλικ στο σπίτι του καιρού αν θέλεις να παίξεις πάλι ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής αν θέλεις να επιστρέψεις στην παρέα. Τέλεια! Θέλεις να διασκεδάσεις λίγο ακόμα με τον καιρό. Όταν ολοκληρώσεις δύο σκηνές για τον καιρό, έχω μια ξεχωριστή έκπληξη για σένα. Ωραία λοιπόν, ας ρίξουμε μια ματιά στα πράγματα που χρειάζονται για αυτό τον καιρό. Πολύ σωστά! Όταν χιονίζει, ένας μάλινος κούφος κρατάει το κεφάλι σου ζεστό. Μένουν ακόμα τρία. Συνέχισε! Πολύ σωστά! Αυτά τα μάλινα γάντια ζεσταίνουν τα παγωμένα χέρια όταν χιονίζει. Έχεις να βρεις άλλα δύο. Πολύ σωστά! Ένα ζευγάρι μπότες για να ζεσταθούν τα παγωμένα πόδια. Έχεις να βρεις άλλο ένα. Πολύ σωστά! ένα μακρύ ζεστό παλτό προφυλάσει από τον παγωμένο αέρα. Βρήκε όλα τα πράγματα που χρειάζονται όταν χιονίζει. Κάποιος βγαίνει έξω να σε δει. Μπορείς να μαντέψεις τι χρειάζεται να φορά κανείς με αυτό τον καιρό. Πολύ σωστά! Όταν κάνει ζέστη, μπορεί να θέλεις να πας για μπάνιο για να δροσιστείς. Ένα μαγιό είναι ιδανικό. Μένουν ακόμα τρία. Συνέχισε! Μπράβο! Ένα μπλουζάκι έχει κοντά μανίκια και έτσι δροσίζεσαι όταν κάνει ζέστη. Έχεις να βρεις άλλα δύο. Πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ όταν βγαίνεις στον ήλιο. Να φοράς πάντα αρκετό αντιλιακό. Σωστά μάντεψες! Τα σανδάλια είναι ανοιχτά για να μένουν τα πόδια σου δροσερά όταν κάνει ζέστη. Έχεις να βρεις άλλο ένα. Μπράβο! Να ένα φοβερό ζευγάρι γυαλιά ηλίου θα σε βοηθήσουν να προστατέψεις τα μάτια σου από το εκτιφλωτικό φως του ήλιου. Βρήκε όλα όσα χρειάζονται όταν έχει πολύ ήλιο. Κοίταξε ποιος βγαίνει έξω να σε δει. Θαυμάσια! Τα πας περίφημα με τον καιρό! Κοίταξε τώρα τι τρελό καιρό κάνει! Θέλεις να διασκεδάσεις κι άλλο παίζοντας με τον καιρό. Κάνε κλικ στο σπίτι του καιρού αν θέλεις να παίξεις πάλι ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής αν θέλεις να επιστρέψεις την παρέα. Ποιο είναι το πιο φουσκωτό λαχανικό που υπάρχει? Δύο, τέσσερα, έξι, οκτώ Τι κάνεις Μίμη Παίζω ένα παιχνίδι με αριθμούς Καθώς χοροπηδάω μετράω ένα δύο Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να παίξεις κι εσύ Έλα μαζί μου Boing! Κοίτα ποιο πήδηξε στο παιχνίδι μου!» «Γεια σου! Ξέρεις πώς παίζεται το παιχνίδι μου με τα χοροπηδητά και τους αριθμούς!» «Κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της βοήθειας αν θέλεις να σου πω πώς παίζεται το παιχνίδι... ...ή κάνε κλικ πάνω μου για να αρχίσεις αμέσως να παίζεις!» «Πρώτα όμως θέλω να μάθω πώς τα πηγαίνεις με τους αριθμούς!» «Αν ξέρεις να μετράς ανά δύο και ανά πέντε...» κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν ξέρεις να μετράς ανά τρία και ανά τέσσερα, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Τέλεια! Όταν με βοηθήσεις να μετρήσω πέντε αριθμούς με δύο διαφορετικούς τρόπους, θα σου δείξω το καλύτερο ακροβατικό μου. Είμαι έτοιμος για χοροπηδητά. Αυτήν τη φορά θα μετράω ανά τρία. Εγώ θα πω τον πρώτο αριθμό και εσύ πρέπει να διαλέξεις τον επόμενο. Τρία. Πόσο μας κάνει τρία συν τρία? Κάνε κλικ στον επόμενο αριθμό που πρέπει να πω. Τέλεια! Τρία. Έξι. Ποιος είναι ο επόμενος αριθμός που πρέπει να πω? Τέλεια! Τρία, 6, 9, ξέρει ποιο αριθμό ακολουθεί. Τέλεια. Τρία, 6, 9, ώδε. Διάλεξε τον επόμενο αριθμό. Μπράβου σου! Τρία έξι εννέα, δώδεκα, δεκαπέντε. Τώρα, ποιος είναι ο επόμενος αριθμός? Αυτό είναι! Τρία, έξι, εννέα, δώδεκα, δεκαπέντε, δεκαοκτώ. Μέτρησες αλάνθαστα τους αριθμούς. Ας πάμε παρακάτω. Ποιο ζώο της Αυστραλίας χοροπηδάει? Το καγκουρό. Αυτήν τη φορά θα μετράω ανά τέσσερα. Εγώ θα πω τον πρώτο αριθμό και εσύ πρέπει να διαλέξεις τον επόμενο. Τέσσερα. Πόσο μας κάνει τέσσερα συν τέσσερα. Κάνε κλικ στον επόμενο αριθμό που πρέπει να πω. Τέλεια! Τέσσερα, οκτώ, Ποιος είναι ο επόμενος αριθμός που πρέπει να πω? Τέλεια! Τέσσερα, οκτώ, δώδεκα. Ξέρεις ποιος αριθμός ακολουθεί? Αυτό είναι! Τέσσερα, οκτώ, δώδεκα, δεκαέξι διάλεξε τον επόμενο αριθμό. Μπράβο σου. Τέσσερα, οκτώ, δώδεκα, δεκαέξι, είκοσι. Τώρα, ποιος είναι ο επόμενος αριθμός; Τέλεια. Τέσσερα, οκτώ, δώδεκα. 16, 20, 24! Τέλεια! Ολοκλήρωσες δύο φανταστικές σειρές αριθμών! Επειδή ήσουν αστέρι στους αριθμούς, θέλω να σου δείξω ένα από τα ακροβατικά μου! Γιουπί! Θέλεις να μετρήσουμε μερικούς ακόμα αριθμούς? Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να παίξεις πάλι ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψει στην παρέα. Καλώ ήρθε στο σταθμό τη διασκέδαση. Θέλει να παίξουμε ένα παιχνίδι με πολλού αστείου ήχου. Έλα να μάθει πώ παίζεται. Σε αυτό το παιχνίδι αντιγράφει ό,τι βλέπει και ό,τι ακού. Είναι φοβερά μελωδικό. Τα έξι κουμπιά που βλέπει βγάζουν διαφορετικού ήχου για να ξεκινήσεις θα ανάψει ένα από τα κουμπιά και θα ακουστεί ένα ήχος. Μετά πρέπει απλώς να κάνεις κλικ στο κουμπί για να αντιγράψεις τον ήχο. Μετά από αυτό θα ανάψει ξανά το ίδιο κουμπί καθώς και ένα νέο. Για να αντιγράψεις τον ήχο πρέπει να κάνεις κλικ και στα δύο κουμπιά με την ίδια σειρά. Συνέχισε να αντιγράφεις ό,τι βλέπεις και ακούς και δες πόσους διαφορετικούς ήχους μπορείς να θυμηθείς και να βάλεις στη σειρά. Ετοιμάστηκες! Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το παιχνίδι με τους ήχους! Κάνε κλικ στο κουμπί που μόλις άκουσες. Η σειρά σου! Θυμήθηκε έναν ήχο. Κάνε κλικ εδώ και εκεί. Ατυχία! Δεν πάτησε το σωστό κουμπί. Θυμήθηκες έναν ήχο. Ποιο παιχνίδι θέλεις να παίξεις? Κάνε κλικ στο μπλε κουμπί αν θέλεις να παίξεις το παιχνίδι με τους αστείους ήχους. Ή κάνε κλικ στο πράσινο κουμπί αν θέλεις να φτιάξεις τη δική σου εκπληκτική μελωδία. Σε αυτό το παιχνίδι μπορείς να ηχογραφήσεις τη δική σου ξεχωριστή μελωδία. Είναι πολύ εύκολο να ηχογραφήσεις την ξεχωριστή μελωδία σου. Όταν πατήσεις το κουμπί της εγγραφής, εδώ ηχογραφούνται όλοι οι ήχοι που κάνεις. Να, έτσι. Τώρα, κάθε φορά που θα κάνεις κλικ στα κουμπιά με τους διάφορους ήχους, αυτοί οι ήχοι θα ηχογραφούνται. Όταν θα έχεις ολοκληρώσει τη μελωδία σου, κάνε κλικ στο κουμπί της διακοπής. Μετά, για να ακούσεις τη μελωδία σου, κάνε κλικ στο κουμπί της εκτέλεσης. Mm. Τώρα είναι η σειρά σου να διασκεδάσεις με τους ήχους. Ha, <laughs> ha, ξυλάκι και η λέξη πράσινο. Επειδή αυτά τα δύο δεν ταιριάζουν, πρέπει να κάνεις κλικ σε αυτό το κουμπί. Πριν αρχίσεις, θέλω να ξέρω πόσο γρήγορα μπορείς να παίξεις. Αν χρειάζεσαι λίγο χρόνο για να διαβάσεις τις λέξεις που περιγράφουν τα χρώματα, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως είσαι σύμφωνα στην ανάγνωση, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Όταν κάνεις 10 σωστές επιλογές, θα σε κεράσω ένα γλυκό. Λοιπόν, ετοιμάσου να παίξεις. Ζήτω! <Ρι> Ας συνεχίσουμε! <Ρι> Τα πηγαίνεις πολύ καλά! <Ρι> Συνέχισε! <Ρι> Μπράβο! <Ρι> Συνέχισε έτσι! Συνέχισε! Ποιο παγωτό σου αρέσει περισσότερο, σοκολάτα, φράουλα ή βανίλια? Εμένα μ' αρέσει περισσότερο η βανιλοφράουλο σοκολάτα! Ας συνεχίσουμε! Συνέχισε έτσι! Συνέχισε έτσι! Ας συνεχίσουμε. Συνέχισε! ဝါ σε δέκα σωστές απαντήσεις! Επειδή τα πήγες τόσο καλά με τα χρώματα, θα ήθελα να σου δώσω ένα από αυτά τα παγωτά, μόνο που είναι ζωγραφιές! Έτσι λοιπόν, να ένα παγωτό που μπορείς να το χρωματίσεις με τις αγαπημένες σου γεύσεις και να το πασπαλίσεις με λαχταριστά αμύγδαλα και σιρόπι! Κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης αν θέλεις να το εκτυπώσεις. Κάνε κλικ στην εικόνα για να συνεχίσεις. Καλώς ήρθες στο διασκεδαστικό παζλ! Κοίτα, έχεις ένα κομμάτι του παζλ που πρέπει να μπει στη θέση του. Προσπάθησε να βρεις τη σωστή θέση του κομματιού και σύρε το εκεί. Το τέριαξες πολύ σωστά! Να, ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Αυτό είναι. Να, ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Το τέριαξες πολύ σωστά. Να, ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Αυτό είναι. Τέλεια! Αυτό το μέρος του παζλ ολοκληρώθηκε. Τώρα είναι ώρα να ρίξεις μια ματιά τριγύρω. Κάνε κλικ τριγύρω για να δεις τι θα συμβεί και μην ξεχνάς μπορείς να βρεις άλλα τέσσερα κομμάτια του παζλ στο επόμενο τεύχος της χώρας των γνώσεων. Ω! Oh! Oh! Κοίταξε αυτά τα μικροσκοπικά τόσο δούλικα ζωήφια! Δεν θα τα ενοχλήσω! Δεν θα ήθελα να τους χαλάσω την ησυχία! Δανείστηκα το μεγεθυντικό φακό του Ζήση για να δω καλύτερα τα ζουζουνάκια! Θα πρέπει να τους φαίνομαι τεράστια! Σαν μία πελώρια ροζ σκαθαρομαμά! Γεια σας μικρούλια μου! Μου αρέσει να κοιτάζω τα ζουζούνια, αλλά δεν θέλω να τρυπώνουν κρυφά στο κρεβάτι μου το βράδυ! Καλύτερα να πηγαίνω, άρχισε ήδη να με πιάνει φαγού. Κάνε κλικ τριγύρω για να δεις πως κουνιούνται τα σουζουνάκια!